Σχεδόν μηδαμινή πρόοδο σημειώθηκε στις συνομιλίες της Νέας Υόρκης ανάμεσα στο Ιράν και 6 μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παραδέχθηκαν εκπρόσωποι και των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος του Ιράν ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως δεν θα προχωρήσει σε καμία συμφωνία που δεν θα αναγνωρίζει το δικαίωμα της χώρας του στον εμπλουτισμό ουρανίου. Το Ιράν δεν θα παραδοθεί ποτέ από το νόμιμο δικαίωμά του στην πυρηνική δραστηριότητα για ειρηνικούς σκοπούς. Ο εμπλουτισμός θα συνεχιστεί στο Ιράν υπό αυτό το πλαίσιο. Οι κυρώσεις θα πρέπει να εξαφανιστούν και να απενεργοποιηθούν, δήλωσε ο Χασάν Ροχανί και κατηγόρησε τη Δύση για έλλειψη πραγματικής θέλησης. Τα περιθώρια στενεύουν αφού μόλις 8 εβδομάδες μένουν μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωμάτες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ακόμα δεν έχει οριστεί η επόμενη συνάντηση των δύο πλευρών.